Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους. Αγάπη μου, εννοείται τα ξέρω. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Εγώ πού ήμουνα και πού πιθανότατα κάποια στιγμή. Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ. Μία φορά με κάμερα έξω, μία φορά πεζοδρόμιο που λένε 100 φορές, δεν το συζητώ. Και η woman, και σε βλέπω τώρα και σε ρώταγα πριν. Πώς όλα αυτά τα μαθαίνεις μόνη σου, τα έχεις μάθει όλα τα. Κοίτα, αυτό είναι και η ερώτηση που μου κάνουν όλοι και για το σύριαλ και για το θέατρο. Εγώ είμαι πολύ τυχερή γιατί είχα βοήθεια, είχα ουσιαστικά συνεργασία σκηνοθεσία στον Ανδρέα τον Κωνσταντινίδη, που ξύπναγε ο άνθρωπος, κοιμότανε, τον έπαιρνα τηλέφωνο, λέγαμε τα λόγια, ερχόμασταν εδώ ξανά με ένα λόγια. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Αυτό που μερικές φορές παθαίνεις είναι από άγχος να ξεχάσεις κάποια. Δεν είναι το κομμάτι δηλαδή της αποστήθησης, είναι ότι συνδέεις λόγια με κίνηση, που αυτό είναι και που σε διευκολύνει. Λες, ό, σηκώνω χέρι, κάτι θυμάμαι, κάτι λέω και κομμωδίνω. Α, εντάξει, και γράφει λιγάκι. Σου έχει τύχει αυτό ποτέ να το πάθεις να ξεχάσεις? Εγώ έχω κάνει στις 4 θεατρικές παραστάσεις, όχι, δεν μου έχει τύχει. Μπορεί να πάθεις, ξέρεις, ένα μικρό κλακάζ, αλλά με τη συνεργασία με τον άνθρωπο απέναντί σου βγαίνει. Έχει τύχει όμως συνάδελφος δίπλα μου, όχι συνάδελφος, γιατί ήταν ηθοποιός, εγώ ακόμα δεν λέω ότι είμαι συνάδελφος. Όχι, έχουμε ακόμα πρεγαμινές. Να πάθεις εντώνει. Να με κοιτάξει, να ξεκινήσω τα δικά του λόγια, γιατί από ένα σημείο και μετά ξέρεις, μαθαίνεις και του απέναντι και πήγαμε παρακάτω. Αλλά εύκολο είναι να το πάθεις, δεν είναι τίποτα δύσκολο, μην φανταστείς. Λοιπόν, Cave Woman και τα προβλήματα της γυναίκας. Τελικά, τι είναι αυτό το πρόβλημα που δεν μπορούμε να βρούμε με τους άντρες, τι γίνεται? Τελικά, αυτό που καταλαβαίνεις μέσα από την Cave Woman είναι ότι είναι κοινό το πρόβλημα και είναι η συνήθεια, η καθημερινότητα και τα καθημερινά προβλήματα που κάνουν μία σχέση εκεί που ξεκινάει και είναι bachelor να καταλήγει survivor. Δηλαδή ξεκινάς με τα δείπνα με αυτά και μετά είσαι με το κατσιασμένο το μαλλί, είσαι λίγο κουρασμένη. Έχουμε δύο γκόμενους που κυνηγάμε, τον άντρα που έχουμε δίπλα στη ζωή μας και το χρόνο. Διότι και ο χρόνος αρσενικό είναι, γι' αυτό μας κυνηγάει, καταλαβες. Εσύ τι κυνηγάς από τα δύο? Εγώ σε αρσενικό τίποτα αυτή την εποχή. Το μόνο που κυνηγάω είναι μια πίτα γύρω. Σε ενοχλεί το? Όταν γυρνάνε και σου λένε, ας πούμε, ότι σου λένε για τα κιλά σου, πόσα έχασες, τι έχασες, είσαι μόνη σου, είσαι... Θα σου πω, για τα κιλά. Δεν με ενοχλεί, αδιαφορώ πλήρως, γιατί θεωρώ ότι στο 2022 τώρα να σε απασχολούν τέτοια πράγματα, το θεωρώ δηλαδή τόσο ξεπεράσμα, τόσο πάσε. Καταλαβαίνω ότι το να αλλάζει η εικόνα ενός ανθρώπου προξενεί εντύπωση, όμως αυτό μπορεί να γίνει και από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή, μπορεί εγώ την επόμενη εβδομάδα να σου πω ότι είμαι χάλια αγχωμένη και θα βάλω και 10. Και το κομμάτι των παιδιών, θεωρώ ότι ό,τι πιο αγενές και απρεπές να πας σε μια γυναίκα και να της πεις, εσείς δεν έχετε παιδάκι, δεν ξέρεις ακριβώς ποια είναι τα δεδομένα. Επίσης, θεωρώ πολύ παλιακό, ρε Κατερίνα, δηλαδή πάλι τώρα τα παιδιά, τι είμαστε τώρα δηλαδή, σιγά μην κάτσουμε και με την ποντιά, ας πούμε με το παστίτσιο στην πόρτα να κάνουμε τη Μάρτα στεριά σας, δεν περιμένω το σύζυγο, απαράταμε, δεν μπορώ, βαριέμαι, έχω βαρεθεί. Survivor θα πήγαινες? Την ώρα που θα συμπλήρωνα την αίτηση, εκεί που λέει αθλήματα, εκεί θα λιποθυμούσα πριν πάω στο στιβομάχης. Καταλαβαίνεις τώρα, μένει και ένα ποσό τρελό. Τι να πω, να πάω κι εγώ να φάω την άμμουσα χαλβάσι μυγδαλένιο. Πόσα δίνετε? Είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πάντα, παιδί μου, πολύ χαρούμενη και σε θυμάμαι και στις εκπομπές. Ερχόσουν πάντα και μας έφτιαξε τη διάθεση. Σου έχει τύχει δύσκολη στιγμή που να πρέπει να. Παρόλα αυτά να είσαι χαρούμενη? Εγώ, όπως έχω ξαναπεί, είμαι ένας σκοτεινός κατά βάση άνθρωπος με φωτεινή διάθεση. Δηλαδή, είμαι εξέλ, νομίζω, σε όλες τις εκφάνσεις μου, και στην πολύ χαρά μου και στην πολύ λύπη μου. Μου έχουν τύχει πάρα πολλά δύσκολα. Ας προτιμήσουμε λίγο και με το ζόρι να φύγουμε από τη μιζέρια όλη αυτή που βιώνουμε. Την όμικρον, τη δέλτα, την έψη. Τα πάθες κι όλα. Εγώ τα πάθα όλα, παιδιά. Περιμένω την τρίτη μετάλλαξη για να μπω πειραματόζω στη Γιουχάν. Με περιμένουν. Είσαι εντάξει όμως, έτσι από... Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρούλα. Ήμουν εμβολιασμένη. Τη δεύτερη φορά πραγματικά ήταν σχεδόν ασυμπτωματική. Πολύ προσοχή. Η Κατερίνα Ζαρίφη είναι ένας άνθρωπος που έχει ταλέντο προφανώς, αλλά είναι από αυτές τις περιπτώσεις που απλά δεν θέλεις να λες τίποτα και μόνο την ακούς. Ετοιμόλογη, εύστροφη, γέλιο, εύγλωτη, χιούμορ πάρα πολύ, ατακαδόρα, πάρα πολύ εκφραστική. Ατάκες που γράφουν τίτλους, έτσι.